Κύριο Ιωάννου, κύριε Ιωάννου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακού, καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Έκοψαν 116 σχολικούς βοηθούς. Τα παιδιά πάνε κανονικά στο σχολείο ή λόγω αυτής της έλλειψης είναι στο σπίτι? Κατά ακρίβεια έχουν κόψει 116 σχολικούς βοηθούς. Ναι. Η συνοδεία ακόμα δεν έχουν πει από το Υπουργείο, δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικά θέματα. Οι σχολικοί βοηθοί είναι αυτοί που εργάστηκαν επιπλέον λόγω του κορονοϊού, γιατί από ό,τι ξέρετε μια σχολική βοηθός είναι υπεύθυνη για δύο τμήματα για να βοηθά τις νηπιαγωγούς, επιπλέον είναι καθαρίστρια, κάνει οποιασδήποτε δουλειές τις δοθούν από τη διευθύνση, από τις νηπιαγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια σχολική βοηθός για δύο αίθουσες δεν είναι εφικτό να μπορεί να λειτουργήσει. Επί το κορονοϊού ζητήσαμε και εργοδοτήθηκαν 116 επιπλέον σχολικοί βοηθοί, οι οποίοι εργάζονται για 4 ώρες την ημέρα, και ήρθαν το Υπουργείο, και το παράξενο της όλης υπόθεσης είναι στις 16 Αυγούστου, όταν είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, μας είπε ότι ήταν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι θα εργοδοτούνταν και φέτος 116 σχολικοί βοηθοί. Δύο εβδομάδες μετά λαμβάνουμε μια επιστολή που λέει ότι δεν θα συνεχίσει η εργοδότηση. Και ερωτήθηκε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου στην Βουλή των Αντιπροσώπων όταν κληθήκαμε, με ποιον έλεγχο, με ποια διαπίστωση προχώρησα στην μη εργοδότηση. Εφόσον ήταν θετικό για τις διευθύνσεις στο σχολείο, για τις νηπιαγούς, για τα παιδιά, για τους γονείς. Και αποφάσισε το Υπουργείο από μόνο του να σταματήσει την εργοδότηση. Αντί να επεκτείνει το θεσμό αυτό, αφού είδε ότι είναι προς το συμφέρον όλο στην εκπαίδευση, έρχεται και ακυρώνει 116 θέσεις. Αφήνοντας τα σχολεία. Τώρα εδώ το μήνυμα που πήραμε από το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι για το θέμα των σχολικών βοηθών στα νηπιαγωγεία ενημερώνουμε πως προσβλήφθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εν μέσω κορονοϊού με συγκεκριμένα καθήκοντα, όχι σε μόνιμη βάση. Τι τους απαντάτε? Τους απαντούμε ότι εφόσον εργοδοτήθηκαν στα πλαίσια του κορονοϊού, έπρεπε να δουν τα θετικά μηνύματα που λαμβάνονται για όλες τις εργασίες που εκτελούσαν οι συγκεκριμένες νηπιαγωγούς και να επεκτείνουν τον θεσμό και όχι να τον ακυρώσουν. Γιατί βοηθούσαν επιπλέον στα σχολεία, βοηθούσαν στις καθαριότητες, βοηθούσαν στις αίθουσες. Αν το Υπουργείο είναι αυτή η θέση του, να μας πει πώς μπορεί μια σχολική βοηθός να καλύψει δύο αίθουσες και να κάνει όλα τα άλλα καθήκοντα που έχει. Συνεπώς, το Υπουργείο λέει δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Εσείς τι θα κάνετε? Θα έχουμε συνάντηση με τον σύνδεσμο των σχολικών βοηθών, ούτως ώστε να δούμε τις παραπέρα ενέργειες μας. Δεν αποκλείουμε οποιοδήποτε ενέργεια, ούτε θα εμποδίσουμε οποιαδήποτε μέτρο που μπορεί να ληφθεί από το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Και εφόσον προηγουμένως συζητήσουμε το όλο θέμα, εμείς θεωρούμε ότι ο θεσμός αυτός έπρεπε να επεκταθεί και όχι να σταματήσει. 116 θέλετε τώρα για τα παιδιά και πώς είναι ήδη στα νηπιαγωγεία? Δεν έχω ακριβές αριθμό που είναι στα νηπιαγωγεία. Είναι δεδομένο όμως ότι είναι πιο λίγοι. Γιατί σας πιο λέω λίγοι, ότι ναι. ένα διθέσιο, δηλαδή ένα νηπιαγωγείο που έχει δύο αίθουσες, υπάρχει μία σχολική βοηθός. Κατανοητό, ανατρέχει από τη μία στην άλλη. Θα δούμε τι θα κάνετε, με ποια διαβήματα θα επανέλθετε. Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ, κύριε Κυριακού. Να είστε καλά. Κύριε